Ο Χρήστος ο Καλατζής στο φάουλ. Μέσα στην περιοχή θα περάσει. Μπάλα Δημητριάδη στο πλασέ και τον γκολ. Το 1-0 για τη μαύρη θύελα που μπαίνει πολύ νωρίς μπροστά στο σκορ στο σημερινό ντέρμπι απέναντι στον Παναργιακό. Ύστερα από την όμορφη εκτέλεση φάουλ από τον Χρήστο τον Καλατζή, πέρασε η μπάλα από όλη την άμυνα και με ψύχρεμο πλασέ ο Πέτρος ο Δημητριάδης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το μαύρη θύελα. Παναργιακός 1-0. 1500 και πλέον φίλοι πανηγυρίζουν στις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου. Το πλάγιο τώρα από τα δεξιά. Προς τα πίσω η μπάλα. Κοντράρει όμως πάνω στο Λμπαρδέα. Γίνεται τώρα το γέμισμα. Κεφαλιά το Δημητριάδη λίγο δίπλα από την εστία του Παναργιακού. Ο Κατσιαούνης άστοχη έξοδο. Κόβουν οι παίκτες μαύρης θύελας. Με τη μία τώρα παίζει ο Χρήστος Καλατζής. Στην αντεπίθεση βρίσκει το Δημητριάδη. Στην κίνηση αυτό στο πλασέ και τον γκολ. Το 2-0 με τον Πέτρο Δημητριάδη να σκοράρει δις σε αυτή την αναμέτρηση. Πριν καν βγει το πρώτο ημίχρονο, ουσιαστικά κρέμασε τον Κατσιαούνη, ο οποίος πήγε να βγει από την εστία του. Είχε βγει αρκετά. Όμως τον είδε ο επιθετικός της μαύρης θύελας. Πλάσαρε εύστοχα για το 2-0. Πολύ νωρίς η μαύρη θύελα βάζει βάσεις νίκης στη σημερινή αναμέτρηση και βέβαια δίνει μεγάλη χαρά στους φιλάθλους της που έχουν γεμίσει το γήπεδο. Τα δεξιά τώρα Νηφορόπουλος. Νηφορόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά τον Καλατζή πάνω από την εστία του Κατσιαούνη. Θα αλλάξει ωραία την μπάλα ο Σκάρος. Από τα δεξιά τώρα προσπαθεί Νηφερόπουλος, θα βγάλει την όμορφη μπαλιά. Καλατζής απόκρουσε από τον Κατσιαούνη. Έρχεται ο Δημητριάδης, ανατροπή και το πέναλτι όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Σφυρίζει όμως μετά από υπόδειξη του επόπτη, σημειώνει offside. Ως μη γενόμενη επομένως η φάση αυτή. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε κάποιο replay. Καθώς μετά την υπόδειξη του επόπτη, ο διαιτητής υποδεικνύει το offside. Το βαθύ γέμισμα από τον Κατσιαούνη, θα περάσει η μπάλα. Ο Πούτσι θα πάρει την κόντρα. Πούτσι μέσα στην περιοχή θα κάνει και το σουτ. Θα αποκρούσει όμως ο Πάπος. Θα γίνει το γεύσμα από την άμυνα. Και πάλι εκεί τρέχει ο Δημητριάδης. Έχει βγει ο Κατσιαούνης έξω από την εστία του. Εκεί ένα μαρκάρισμα. Φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής αναμέτρησης σε αυτή την πίεση του Δημητριάδη. Στη μεσαία γραμμή ο Λουμπαρδέας θα δώσει για τον Σκάρο. Και αυτός για τον Νηφορόπουλο. Θα κρατήσει αυτός, θα κάνει και το σουτ πάνω όμως από την εστία. Θα βγουν τώρα στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του Παναργιακού. Δεν υπάρχει offside σύμφωνα με τον επόμενο πλασέ και μπάλα έξω. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Μπίτζη να μειώσει η ομάδα του Παναργιακού. Για να δούμε τώρα, ωραία, αλλάζει ο Κιλιάρας την μπάλα στα αριστερά. Θα βγει η μπαλιά από τον Καλαγκάνη στο δεύτερο δοκάρι εκεί. Θα προλάβει όμως και πάλι για το γύρισμα ο Κιλιάρας. Δεν έχει φύγει η μπάλα από την εστία. Θα γίνει και το σουτ. Μεγάλη επέμβαση από τον Πάπο σε κόρνερ. Μεγάλη στιγμή για τους φιλοξενούμενους με το σουτ του Λιώση. Τώρα βλέπουμε, θα κάνει το μαρκάρισμα ο Ηλιόπουλος. Μπάλα δείχνει να βρίσκει, βέβαια έπεσε άτσαλα. Κίτρινη δίνει ο διαιτητής αναμέτρησης. Η πρώτη κίτρινη. Καλαγκάνης θα παίξει το 1-2 εκεί. Τον Κιλιάρα. Καλαγκάνης προσποιείται, θα κρατηθεί όρθιος, θα βγάλει. Υπάρχει και ο Πάπος για να και τώρα ο Δημητριάδης, ο Πέτρος Δημητριάδης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα δύο τέρματά του, αποχωρεί τραυματίας. Στη μεσαία γραμμή. Εκεί ένα μαρκάρισμα σκληρό. Άτσαλο το πέσιμο και από τους δύο ποδοσφαιριστές. Και δίνει ο διαιτητής φάουλ υπέρ του Παναργιακού. Ενώ είδαμε να έχει την κατοχή του ο Μαρθίνος στην μπάλα. Για να δούμε τώρα την επιθετική προσπάθεια εκεί. Τρεις παίκτες δεν μπορούν να ανακόψουν την επίθεση. Θα βγει προθετική παλιά μέσα στην περιοχή το σουτ και το 2-1. Η μείωση του σκόρ από τον Παναργιακό με σκόρερ τον Μπότσι, ο οποίος μέσα από την περιοχή δεν χαρίστηκε στον Πάπο. Να λοιπόν που μπαίνουν στο παιχνίδι φιλοξενούμενοι, καθώς αδράνεια εκεί έξω από την περιοχή δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τους παίκτες του Παναργιακού. Βγήκε η παλιά και το γκολ. Για να δούμε τώρα Σκάρος, σε θέση offside όμως ο Ηλιόπουλος υποδεικνύεται, θα κλωτσίσει και την μπάλα
Και βλέπουμε το διαιτή να του δείχνει τη δεύτερη κίτρινη για αυτή του την ενέργεια. Δεύτερη κίτρινη στον Ηλιόπουλο, ο οποίος βέβαια απορεί. Και κόκκινη βέβαια για τον επέκτη της Καλαμάτας. Θα βγει τώρα η παλιά από τον Λιώση. Θα απομακρύνει ο Τριάντος. Προθετική παλιά. Επιμένουν οι του Παναριακού για την ισοφάριση. Θα βγει μπάλα έξω το σούτ. Η κόντρα κόρνερ από το σούτ του Μπότσι. Θα βγάλει τώρα ο Ρώτα. Θα βγει και σέντρα από τον Κιλιάρα. Δεν φεύγει μπάλα μέσα στην περιοχή. Στις καθυστερήσεις το πλάσε. Αποκρούει ο Πάπος το σούτ του Ετόφ. Μεγάλη στιγμή τελευταία στο παιχνίδι. Και τώρα βλέπουμε καταχειροκροτούμενη η ομάδα της Μαύρης Θύλας από τους φιλάθλους της για την μεγάλη προσπάθεια και την μεγάλη σημερινή νίκη.